Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια την Οργανωτική Επιτροπή και τη Συμμαχία για την πρόσκληση αυτή και που δίνει την ευκαιρία και σε ένα γυναικολόγο να πει για αυτό το θέμα. Όταν ακούμε παχυσαρκία συνήθως τα συνδέουμε και καλά κάνουμε με το διαβήτη και με όλες αυτές τις καρδιολογικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές. Όμως εμείς στην καθημέρα πράξη και ειδικά εμείς που κάνουμε ασχολούμαστε με τη γονιμότητα και με την εγκυμοσύνη μετά, συναντάμε και εμείς τεράστια προβλήματα τα οποία είναι υποεκτιμόμενα στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι, για να συνεχίσω λίγο την ανθρωπολογική εξέλιξη που μας άφησε ο κύριος Κόκκινος πριν, να μ' αρέσει πάντα όταν μιλάω για αυτό το θέμα να χρησιμοποιώ κάποια παραδείγματα του pop πια ανθρωπολόγου του Χαράρη, ότι για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από το πολύ φαγητό παρά από το λίγο. Ότι ο μέσος σύγχρονος άνθρωπος είναι πιο πιθανό να πεθάνει από κρεπάλι σε fast food παρά από κάποια άλλα, μεταξύ των οποίων και ο COVID ή μια τρομοκρατική επίθεση. Το 2012, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζονται ότι έχασαν τη ζωή τους από διαβήτη παγκοσμίως, καθιστώντας τη ζάχαρη πιο επικίνδυνη από την πυρίτιδα, αν τους συγκρίνουμε με πόσους έχασαν τη ζωή τους από εγκλήματα, πολέμους ή αυτοκτονίες. Άρα το πρόβλημα είναι τραγικό. Αυτός είναι ο τελευταίος χάρτης, παγκόσμιος χάρτης από την Παγκόσμια Obesity Federation, που αναφέρεται σε γυναίκες παχύσαρκες, ενήλικες, και βλέπετε ότι στην Ευρώπη είμαστε σε ένα 20-30%, σε καλύτερη μοίρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες π.χ. της Αμερικής, που ο επιπολασμός είναι πάνω από 30%, πάλι όμως πολύ υψηλός, και εδώ βλέπετε τη χώρα μας, την Ελλάδα. Το 50% περίπου των γυναικών στην Ελλάδα είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά την παχυσαρκία, αλλά σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική, όμως είμαστε περίπου στα ίδια στην υπερβαρότητα. Έως και 12%, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, της υπογονιμότητας, συνδέεται με κάποια διαταραχή του BMI και μάλλον με την παχυσαρκία παρά με τη λιποσαρκία. Οι παχύσαρκες γυναίκες είναι 3 φορές πιο πιθανό να είναι υπογόνιμες, ενώ οι νοσογόνα παχύσαρκες έχουν 7-πλάσιο κίνδυνο υπογονιμότητας. Αλλά και μετά, αφού επιτύχουμε με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος την κοίηση, πάλι έχουμε μια σειρά από επιπλοκές και δυσάρεστα συμβάντα που θα τα δούμε πιο αναλυτικά και πιο κάτω. Έτσι λοιπόν οι παχύσαρκες γυναίκες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν κοίηση. Οι πιθανότητες σύλληψης σε κάθε μήνα είναι το 66-82% των αντιστοίχων γυναικών με φυσιολογικό BMI. Για κάθε μονάδα BMI άνω του 29, οι παχύσαρκες δηλαδή, η πιθανότητα να πετύχουν κοίηση πέφτει κατά 5%. Και σε αυτό το σχήμα βλέπετε πώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή μέσω των δράσεων του λιπόδι ιστού που επηρεάζουν τον άξονα, αλλά τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια της τεχνολογίας βλέπουμε και την ανάπτυξη που βοηθούμε σε αναπαραγωγής, βλέπουμε τρομερά πράγματα και σε επίπεδο οθυλακίων, οαρίων, εμβρίων, του ενδομητρίου, της υποδεκτικότητάς του. Και βέβαια εδώ να βάλω και την ανδρική παχυσαρκία, παρότι είμαι γυναικολόγος και οι μελέτες δείχνουν ότι και η ανδρική παχυσαρκία έχει μία συμβολή και αυτή στην υπογονιμότητα. Τώρα, το πώς επηρεάζει τη γονιμότητα μιας γυναίκας. Καταρχάς, ο λιπόδης ιστός συνδέεται, ο αυξημένος λιπόδης ιστός, πολύ συχνά με αυξημένα ανδρογόνα, γιατί η ινσουλίνη διεγείρει τα κύτταρα της οθήκης για την παραγωγή ανδρογόνων. Η υπερανδρογονεμία λόγω του αυξημένου λιπόδους ιστού μετατρέπεται, αρωματοποιείται και οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων, που διαταράσσουν τελικά τον ενδοκρινολογικό άξονα της γυναίκας. Και απευθείας η ινσουλίνη διεγείρει τη δράση της LH, που είναι
ας πούμε, μορμόνι που οδηγεί σε αυξημένα ανδρογόνα στην οθήκη και το τελικό αποτέλεσμα είναι οι διαταραχές της οθυλακιορυξίας και σε πιο ελαφρές μορφές, οι διαταραχές της οχρηνικής φάσης, της δεύτερης φάσης δηλαδή του κύκλου, που και αυτό μπορεί να συμβάλλει στην υπογονιμότητα. Αλλά και φυσιολογικά ανδρογόνα να έχουμε, να μην φτάσουμε εκεί, φαίνεται ότι η παχυσαρκία κατευθείαν δρά στις γονοτροφίνες, στην ιστραδιόλη και μάλιστα προκαλείται και μια αντίσταση στη δράση των γονατοτροφινών. Και αυτό το παρατηρούμε στην εξωσωματική που οι παχύσαρκες γυναίκες χρειάζονται στατιστικά σημαντικά υψηλότερες δόσεις γονατοτροφινών για να διεγείρουμε τις οθήκες τους. Επίσης, όλη η πόδιστο σαν ενδοκρινής αδένας πια παράγει τη λεπτίνη, η οποία αναλογικά, η οποία δρά απευθείας και αυτή στον υποθάλαμο και μέσω της κυσπεπτίνης δημιουργεί και αυτή διαταραχές στον άξονα, η αδιπονεκτίνη με αντιστρόφως ανάλογη έκρηση πάλι δρά ψηλά στον υποθάλαμο και η ρεζιστίνη και η βυσφατίνη κυρίως όταν έχουμε και πολυκυστικές οθήκες. Αυτή είναι η επίδραση στον άξονα, στις ορμόνες, στον ενδοκρινολογικό άξονα της γυναίκας. Κοιτάξτε όμως τώρα στα οθυλάκια που μέσα στα οποία βρίσκονται τα οάρια, διαταραχές στη σύσταση, διαταραχές στη δραστηριότητα των μυτοχονδρίων, δηλαδή διαταραχή στην παροχή ενέργειας, διαταραχές τύπου οξυδοτικού στρες. Και όλα αυτά διαταράσσουν την ορίμανση και την ποιότητα του οαρίου και πολύ περισσότερο διαταράσσουν και το imprinting, τη μεθυλίωση του DNA, προετοιμάζοντας τις απότερες επιπτώσεις της παχύσαρκης μητέρας πριν ακόμα τη σύλληψη, το τονίζω αυτό, στον απόγονο που θα φέρει στη ζωή. Στο επίπεδο των οαρίων, οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν τάση να βλέπουμε από αυτές στο εργαστήριο μικρότερα οάρια σε μέγεθος, πιο ανώριμα, με περισσότερη απόπτωση, με αποδιοργάνωση της μειωτικής ατράκτου και συνεπώς επιρρέπεια σε χρωμοσωμικές διαταραχές και διαταραχές στα μυτοχόνδρια και στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Να σας επισημάνω ότι κατά τη σύλληψη, μέχρι το έμβριο να φτάσει την πέμπτη μέρα της ζωής του, στο στάδιο της βλαστοκίστης, ενεργειακά πηγαίνει με τις μπαταρίες του οαρίου. Το ανθρώπινο έμβριο μπορεί να παράγει μυτοχόνδρια μετά το στάδιο της βλαστοκίστης, δηλαδή μετά την εμφύτευσή του. Οπότε καταλαβαίνετε και στο κομμάτι αυτό τι επίπτωση μπορεί να έχει. Με την τεχνολογία, τώρα πια το time-lapse είναι αυτοί οι εποαστές που έχουν ενσωματωμένη μία κάμερα και μπορούμε να έχουμε μία λήψη φωτογραφίες κάθε 10 λεπτά και στο τέλος να παίζουμε και ένα βιντεάκι σε real time την ανάπτυξη του εμβρίου. Βλέπουμε ότι οι παχύσαρκες έχουν τάση να δίνουν λιγότερα καλής ποιότητας έμβρια, λιγότερο πιθανό να γίνουν βλαστοκίσες στα έμβριά τους, που ούτως ή άλλως έχουν λιγότερα κύτταρα και διαφορετικό μεταβολικό προφίλ. Άρα τελικά και τα έμβρια που των παχυσάρκων γυναικών φαίνεται να έχουν ένα τροποποιημένο και φαινοτυπικό και μεταβολικό αποτύπωμα. Και δεν είναι μόνο εκεί. Είναι και το ενδομήτριο, η υποδεκτικότητα του ενδομητρίου. Εδώ έχουμε μελέτες σε μοντέλα δωρεάς οαρίων. Παίρνουμε οάρια από νεότερες συνήθως γυναίκες και τα γονιμοποιούμε και τα εμφυτεύουμε στη λήπτρια. Άρα λοιπόν, αν αναλύσουμε τα αποτελέσματα όπως κάνανε οι Ισπανοί εδώ με 10.000 κύκλους της εξωσωματικής στη λήπτρια που το οάριο είναι από δότρια μικρότερης ηλικίας, οποιαδήποτε δυσμενής επίδραση δεν μπορεί να παρά να αποδοθεί στην υποδεκτικότητα στο ενδομήτριο της λήπτριας. Και βλέπετε πράγματι ότι έχουμε μειωμένα ποσοστά εμφύτευσης, κύησης, γεννήσεων, όλοι δηλαδή οι παράγοντες. Και πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Μέσω των αυξημένων ιστρογόνων, μέσω διαταραχών της αιμάτωσης, μέσω διαταραχών μορίων που επηρεάζονται από την αντίσταση στην ισουλίνη μορίων στο ενδομήτριο και που επηρεάζονται και από τη λεπτίνη και βέβαια από αυτό που υπόθηκε και πριν, από μια μεγάλη αύξηση των πρωτεϊνών της οξείας φάσης και των φλεγμονωδών κυταροκινών. Και ακόμα πιο βαθιά, έγινε μελέτη πια και με τη βοήθεια των transcriptomics στην έκφραση γονιδίων στο παράθυρο της εμφύτευσης,
διότι η γυναίκα εμφυτεύει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα που υπολογίζεται στις 48 ώρες και βρέθηκε διαταραχή σε 151 γονίδια στις παχύσαρκες γυναίκες. Πια δηλαδή έχει επηρεαστεί πάρα πολύ βαθιά το σύστημα. Και μετά την γονιμότητα, μετά την επίτευξη της κύησης και άλλη ρυθμισμένη συνέπεια της παχυσαρκίας, αυξημένες αποβολές. BMI πάνω από 25 versus φυσιολογικού βάρους, υψηλότερα ποσοστά αποβολών ανεξαρτήτως του τύπου, του τρόπου σύλληψης. Ας πούμε και στην εξωσωματική βλέπετε ότι διατηρείται αυτό υψηλότερα ποσοστά αποβολών. Και ακόμα περισσότερο, έχει γίνει και μελέτη πολύ πρόσφατα, τώρα που έχουμε πια την προεμπτευτική γενετική διάγνωση σε καθημερινή βάση, δηλαδή ελέγχουμε τα χρωμοσώματα των εμβρίων, μπορούμε να ελέγξουμε πριν τα εμφυτεύσουμε, βλέπετε ότι παρότι εμφυτεύουμε ευπλοειδικά έμβρια, δηλαδή έμβρια με φυσιολογικά χρωμοσώματα, πάλι έχουμε αυξημένο ποσοστό αποβολών. Και πού, γιατί γίνεται αυτό? Πάλι ισχύουν τα ίδια οι ορμονικές, το δυσμενές ορμονικό περιβάλλον που επηρεάζει το ενδομήτριο, την τροφοβλάστη, τον αρχέγονο πλακούντα δηλαδή, την αρχόμενη εμβρυϊκή ανάπτυξη και οι διάφορες δράσεις της αντίστασης της ινσουλίνης και της λεπτίνης. Όταν έρχονται τα ζευγάρια για να κάνουν υποβοήθηση, πολύ συχνά μας ρωτάνε και τι φταίει και γιατί και το ένα και το άλλο και τελικά είτε δεν θέλουμε, είτε φοβόμαστε, είτε θέλουμε να γίνουμε αρεστοί και δεν τους λέμε 5 βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν και τα οποία τα αγνοούν. Και εδώ είναι και η σημασία της ενημέρωσης. Βλέπετε εδώ οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων μετά την εξωσωματική. Κάθονται και ψάχνουν εάν φταίει αυτό και να κάνω προεπτευτική και το ένα και το άλλο και λένε εντάξει, προσπαθώ να χάσω κιλά και δεν χάνω. Το ίδιο βέβαια ισχύει για το κάπνισμα, έτσι. Και βλέπετε εδώ έναν καταιγισμό, δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες, πώς η παχυσαρκία οδηγεί σε χαμηλότερες γεννήσεις. Επηρεάζει όλα τα επίπεδα και το βλέπουμε και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και μέσω και των αυξημένων αποβολών, τελικά το end point της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που είναι η γέννηση ενός υγιούς παιδιού, είναι μειωμένο. Και αφού μείνουν έγκυες, λοιπόν, οι παχύσαρκες πάλι έχουμε τρομερά προβλήματα. Αυξημένες συγγενείς ανομαλίες σε πολλά συστήματα, βλέπετε νευρικού σωλήνα, δισκηδή ράχη, καρδιολογικές ανομαλίες, λαγόχυλο, λυκόστομα, υδροκεφαλία, διαταραχές των άκρων. Στην κύηση αυτή καθεαυτή, προφανώς πολύ αυξημένος κίνδυνος ζαχαρόειδη διαβήτη, προεκλαμψίας, υπέρτασης δηλαδή, πρωτεϊνουρίας, μη αλκοολικής λιπόδους διήθησης του ύπατος και ενδομήτριος θάνατος. Είναι 40% να πεθάνει πιο συχνά το μωράκι ενδομήτρια, το έμβριο, παρά στις παχύσαρκες γυναίκες. Επίσης αυξημένες κεσαρικές, είτε εν ψυχρό κεσαρικές, είτε λόγω αυξημένης αποτυχίας αγωγής στο κετού, διανοίξεις τραυμάτων είτε κεσαρικής είτε αμετά από κολπικές ραφές, ενδομητρίτιδα και βέβαια φλεβοθρομβώσεις. Και η θνησιμότητα του απογόνου είναι αυξημένη γενικά. Έχει βρεθεί όχι μόνο αύξηση του ενδομητρίου θανάτου που σας είπα πριν, αλλά και του εμβρυϊκού θανάτου, δηλαδή πριν τις 24 εβδομάδες, αλλά και του περιγεννητικού και του νεογνικού και του βρεφικού θανάτου. Στατιστικά σημαντικές όλες αυτές οι διαφορές. Πρώιμη διακοπή της γαλουχίας, στις παχύσαρκες και μετά δηλαδή τα προβλήματα, περισσότερη αναιμία, κατάθλιψη προφανώς και δυσκολία του να χάσουν τα κιλά. Και στους απογόνους και τα βρέφη και τα παιδιά των παχυσάρκων εγγύων είναι πιο πιθανό να είναι και αυτά παχύσαρκα και να κάνουν μεταβολικό σύνδρομο και άσθημα και τελευταία πολλές μελέτες για διαταραχές συμπεριφοράς, αυτό που όλοι οι νέοι γονείς φοβόνται, διαταραχές τύπου αυτισμού, καθυστέρηση της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης και διαταραχές της προσοχής και υπερκινητικότητα. Έτσι λοιπόν οπωσδήποτε πρέπει σαν μευτήρες πια
Πολύ έγκαιρα από την πρώτη κιόλας επίσκεψη να αξιολογήσουμε το BMI, να δώσουμε τις οδηγίες που πρέπει για την δίαιτα αλλά και για την άσκηση. Ο συνδυασμός είναι αυτός που κερδίζει. Να τους πούμε ότι έστω και λίγα κιλά να χάσουν, θα το βρουν μπροστά τους, θα φανεί αυτό, θα έχουν όφελος. Και επίσης και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πια όλοι πάλι έτσι ανησυχούν και είναι το παιδί καλά κτλ. Η παχυσαρκία δυσκολεύει ακόμα και τον προγεννητικό έλεγχο. Αν δείτε την εικόνα σε ένα υπερηχογράφημα δευτέρου επίπεδου σε μία φυσιολογικού βάρους έγκυο και σε μία παχύσαρκη, είναι σαν να βλέπετε μία θολή εικόνα. Οπότε και η διαγνωστική ακρίβεια των υπερήχων του προγεννητικού ελέγχου είναι και αυτή επηρεασμένη. Νωρίς βέβαια θα πρέπει να κάνουμε καμπύλη ζαχάρου, και το άλλο έτσι που έχει παρατηρηθεί είναι ότι παρότι ο ενδομήτριος θάνατος είναι αυξημένος και λες αφού ξέρεις ότι είναι αυξημένος μπορείς να κάνεις κάτι, δηλαδή αν τη φέρνεις αυτή τη γυναίκα και την παρακολουθείς κάθε δύο φορές την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, κερδίζεις? Η απάντηση είναι όχι. Θα συμβεί. Συμπεράσματα λοιπόν, η γυναικεία παχυσαρκία έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις και τα επίπεδα της αναπαραγωγής, στον άξονα, στα ορμονικά όπως σας είπα, μάκρο και μικρο περιβάλλοντα, στα οθυλάκια, οάρια, έμβρια, στο ενδομήτριο και στην κύηση μετά, περισσότερος χρόνος για να μείνουν έγκυες, μικρότερη πιθανότητα σύλληψης, περισσότερες αποβολές, λιγότερες γεννήσεις, αυξημένες επιπλοκές στην κύηση και δυσμενείς επιδράσεις και στους απογόνους. Σας ευχαριστώ πολύ.